θα συζητήσουμε, μάλλον θα συνεχίσουμε επί της ουσίας τη συζήτηση. Την πάρουμε κάπου εκεί που την αφήσαμε με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, γιατί συζητήσαμε για τα μεγάλα έργα της Κρήτης. Και θα με επιτρέψετε να συνεχίσω τη συζήτηση ό,τι έχει να κάνει με τα έργα. Είναι έργα τα οποία μας αφορούν όλες και όλους. Και έργα τα οποία η Κρήτη τα περιμένει. Και όταν βλέπει ότι προχωρούν αυτά, τότε υπάρχει ικανοποίηση. Ο προβληματισμός υπάρχει όταν υπάρχει στασιμότητα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μαζί μας και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι εδώ, τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Eurobank, τον κύριο Σπύρο Βενετσιάνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα. Η ατζέντα σας είναι πλούσια και αναφέρθηκα στον Υπουργό, γιατί σε πολύ λίγο θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση στην οποία και ο ίδιος και εσείς θα δώσετε το παρόν για την Κρήτη και τα μεγάλα έργα. Και ξέρετε, θα μπορούσε η ερώτηση απλά να μπει ένα ερωτηματικό δίπλα. Η Κρήτη και τα μεγάλα έργα. Όχι, εντάξει. Όντως είναι δίκαια η ερώτηση, γιατί φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε κριτικός, αλλά και οποιοδήποτε επισκέπτης της Κρήτης, λέει επιτέλους. Επιτέλους. Πότε αυτό θα γίνουν αυτά τα έργα. Νομίζω ότι όταν είναι και μια τράπεζα εδώ και συζητάει για τη χρηματοδότηση του έργου, πλέον τα πράγματα είναι αρκετά όρημα. Υπάρχει άλλη εγγύηση. Εγγύηση. Να μην το πούμε εγγύηση, να το πούμε ότι αφού είναι όριμο το έργο να χρηματοδοτηθεί από μια τράπεζα, μάλλον θα γίνει. Έχουμε ξαναμιλήσει για το τι σημαίνουν έτσι όλα αυτά τα έργα για τους κριτικούς και θέλω έτσι και τη δική σας την τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να μιλήσουμε σε δύο άξονες. Πρώτα απ' όλα τα έργα είναι επενδύσεις. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα είναι ότι η ανάπτυξη έρχεται μόνο με την επένδυση. Δεν υπάρχει άλλος μαγικός τρόπος. Ναι. Αυτό λοιπόν που όλοι θέλουμε να υπάρχει μια ευμάρεια, να υπάρχει πλούτος, δεν μπορεί να έρθει με άλλο τρόπο εκτός από τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι το μέσο, το απαραίτητο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή μιλάμε για σημαντικές επενδύσεις στην Κρήτη, που η Κρήτη από μόνη της επενδύει, έχει μια πολύ δυνατή οικονομία, αλλά είναι επενδύσεις στη ραχοκοκαλιά της Κρήτης. Ναι. Και μιλήσατε με τον Υπουργό για τα έργα μεταφορών. Υπάρχουν και τα έργα ενέργειας. Αλλά ας πάμε στα έργα μεταφορών. Εξαιρετικά κρίσιμα, όχι μόνο για την ασφάλεια, πραγματικά αυτό είναι το σημαντικότερο θα έλεγα, αλλά για τη διευκόλυνση της οικονομικής ζωής, της κοινωνικής ζωής. Όταν πλέον μπορείς από τα Χανιά να πας στο Ηράκλειο σε μια μισή ώρα με ασφάλεια, το κάνεις και δεν το σκέφτεσαι. Βέβαια. Φαντάζομαι τώρα αν σας πει κάποιος να πάμε μέχρι τα Χανιά. Σκέφτεσαι την επικινδυνότητα του δρόμου, την ταλαιπωρία, το χρόνο και τα νεύρα που θα έχεις στο τέλος της διαδρομής. Και καλά κάνετε και το λέτε έτσι. Πιστεύετε πως θα υπάρξει μια επιτάχυση των έργων αυτών και σας ρωτάω και από την άποψη και της δικής σας συμβολής σε αυτό. Κοιτάξτε, εμείς ασχολούμαστε με τις χρηματοδοτήσεις των έργων πάνω από 20 χρόνια. Και έχουμε περάσει από διάφορες κυβερνήσεις, από διάφορα έργα, από τις πρώτες παραχωρήσεις που έγιναν στην Ελλάδα, μέχρι ελπίζουμε και τις επόμενες να τις χρηματοδοτήσουμε. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός πυλώνας και γι' αυτό και η τράπεζα προσπαθεί να λέει συνέχεια για τις επενδύσεις και προφανώς χρηματοδοτεί αυτές τις επενδύσεις, γιατί πιστεύει ότι θα φέρουν θετικό αποτέλεσμα για τη χώρα και όλους τους πελάτες της, τους Έλληνες επιχειρηματίες. Από εκεί και πέρα, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι για τα έργα στην Κρήτη υπάρχει μία μεθοδικότητα και συστηματικότητα από πλευράς κυβέρνησης ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα. Ναι. Είναι άλλο να λες, παιδιά, πηγαίνετε πιο γρήγορα, θέλω να υπογράψουμε το Δεκέμβρη, το Νοέμβρη, και άλλο να έχεις μιλήσει για όλα τα ενδιάμεσα βήματα, να κάνεις παρακολούθηση κάθε 2 εβδομάδες τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πάει, τι δεν πάει καλά. Και αυτή τη διαφορά την έχουμε δει τώρα τελευταία. Έχουμε δει μια υπεύθυνη αντιμετώπιση από την πλευρά της κυβέρνησης και γι' αυτό εγώ είμαι πολύ θετικό, πολύ πεπισμένος ότι πλέον το έργο θα προχωρήσει γρηγορότερα. Βέβαια μην περιμένουμε ότι θα δούμε μπουλντόζες να ξεκινήσουν να σκάβουν στις αρχές του 2025. Όμως όταν ο ιδιωτικός τομέας μπαίνει στα έργα, και αυτό οι υπόλοιποι Έλληνες το βίωσαν με την Κόρινθο Πάτρα, με την Νέα Οδό. Ναι, συγκεκριμένα παραδείγματα βέβαια. Όταν ανατέθηκαν τα έργα, υλοποιήθηκαν
χωρίς καθυστερήσει, με ελάχιστες καθυστερήσεις. Πλέον είναι βέβαιη η υλοποίηση. Ξέρετε, και στο κομμάτι της χρηματοδότησης έγινε μεγάλη συζήτηση και θέλω έτσι να μου κάνετε και μία σύγκριση σχέση με τους όρους που επικρατούν στο εξωτερικό. Γιατί η χρηματοδότηση πάντα πιάνει έτσι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ατζέντας της συζήτησης όταν συζητάμε για τα έργα. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε την ευκαιρία ως μία από τις ελληνικές τράπεζες που έχει και ρευστότητα και κεφάλαια να κοιτάζουμε χρηματοδοτήσεις έργων και στο εξωτερικό. Mm. Όχι βέβαια γιατί η ελληνική αγορά δεν μας αρέσει, το αντίθετο. Το focus είναι πάντα στην Ελλάδα, είναι η κύρια μας αγορά. Αλλά είναι καλό να έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά, να εκτιθέμεθα και σε άλλες προκλήσεις. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην ελληνική αγορά, επειδή οι τράπεζες έχουν ζυμωθεί με αυτές τις παραχωρήσεις τα τελευταία 20 χρόνια, που περάσανε δύσκολες στιγμές, όπως μπορείτε να καταλάβετε, κρίση, μείωση της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα, αυξημένες τιμές βενζίνης, COVID. Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν με τραπεζικό δανεισμό είχαν μια πάρα πολύ καλή απόδοση και ανταπόκριση. Γι' αυτό το λόγο οι ελληνικές τράπεζες έχουν πιστεί ότι είναι μια ασφαλής επένδυση, ένα ασφαλές δάνειο. Και οι όροι χρηματοδότησης που δίνουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι όροι χρηματοδότησης που δεν δίνονται στο εξωτερικό. Και δεν είναι τυχαίο που πρόσφατα σε διάφορα έργα ξένοι επενδυτές προσπάθησαν να προσελκύσουν τράπεζες από το εξωτερικό να χρηματοδοτήσουν μαζί με τις ελληνικές τα έργα. Να. Δεν υπήρξαν τράπεζες που να μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους όρους τους οποίους βάζαμε στο τραπέζι. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Αυτό το οποίο λέτε. Η τάση έτσι από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για την προοπτική των επενδύσεων στη χώρα, τι λένε? Όλοι πιστεύουν στην Ελλάδα. Έχουν εντυπωσιαστεί από την αλλαγή που έγινε, από τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί και βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που πραγματικά είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Mm-hmm. Τουρισμός, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ο τουρισμός πλέον δεν είναι κάτι ευκαιριακό στην Ελλάδα. Αποτελεί μία βαριά βιομηχανία. Βαριά, όχι με την έννοια ότι αποτελεί πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ξένοι επενδυτές που κοιτάζουν σε όλο τον κόσμο αξιολογούν το δεδομένο του να επενδύσουν στην Ελλάδα εξαιρετικά θετικά. Λένε, τι έχει η Ελλάδα, έχει σταθερότητα, πολιτική, καλά. Για το οικόπεδο, δεν το συζητώ, δεν υπάρχει αλλού. Έχει ευκαιρίες επενδυτικές. Μπορούμε να βρούμε ανθρώπους να δουλέψουν, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι, είναι επαγγελματίες, γιατί και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια. Και αποτελεί ένα προορισμό, ο οποίος είναι ευρωπαϊκός, είναι στο ευρώ. Mm-hmm. Και παρέχει ένα πλαίσιο σταθερότητας. Ξέρετε, μου δώσατε και την καλύτερη πάσα τώρα για να προχωρήσω τη συζήτηση, ότι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Γνωρίζετε ότι και στην Κρήτη που βρισκόμαστε, οι ενδείξεις μιλούν για μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά. Η Κρήτη τα έχει πάει και η Κρήτη πάρα πολύ καλά. Έτσι τα δικά σας τα μηνύματα. Τι παίρνετε εσείς ως μηνύματα από αυτή την βιομηχανία, την τουριστική λοιπόν βιομηχανία, και αν υπάρχουν και συγκεκριμένες τάσεις τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουμε και να αναφερθούν και τις οποίες εσείς ξεχωρίζετε? Αυτό που λέτε είναι προφανές. Νομίζω όλοι το βιώνουν και αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε, ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά μετά από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ναι. Δεν γίνονται τα άλματα που γινόντουσαν μετά το COVID. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι η αύξηση των εσόδων στην Κρήτη πρέπει να είναι περίπου στο 10%. Mm-hmm. Είναι ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται μόνο επειδή η Κρήτη είναι μια εξαιρετική τοποθεσία. Επιτυγχάνεται επειδή το σύνολο της κοινωνίας εργάζεται προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Και δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι, είναι όλο το οικοσύστημα που προσφέρει αυτή την τουριστική εμπειρία στους επισκέπτες σας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έχει αποτελέσει πλέον όχι κάτι ευκαιριακό, όπως είπα πριν, αλλά κάτι δομημένο. Έχει γίνει λοιπόν μια προσπάθεια το προϊόν που παρέχεται, η υπηρεσία που παρέχεται, να είναι consistent. Οι άνθρωποι κοιτάνε
πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες, με αποτέλεσμα να περιμένουμε και του χρόνου τα αποτελέσματα να είναι εξίσου καλά. Mm-hmm. Αυτό που αν ήθελα να πω ότι μας έχει προβληματίσει είναι μία μικρή κάμψη στη ζήτηση για τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία, το οποίο ενδεχομένως δείχνει ότι και στην Ευρώπη υπάρχει μια κρίση και ενδεχομένως οι επισκέπτες μας σκέφτονται λίγο παραπάνω το πορτοφόλι τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ίσως ενδεχομένως να καταγράφει μια άλλη τάση λοιπόν στις επιλογές, άρα και στις ανάγκες που δημιουργούνται και σε κάθε περιοχή που προσφέρει τουριστικό προϊόν. Επειδή όμως έχετε πολύ καλή γνώση της επιχειρηματικής κοινότητας και στην Κρήτη, άλλωστε η διοίκηση της Eurobank δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέφτεται το νησί. Τα πεδία έτσι με την περισσότερη ισχυρή δυναμική που θα ξεχωρίζατε κι εσείς, ποια είναι? Τη δυναμική ανάπτυξης. Κοιτάξτε, όταν μιλάς για την Κρήτη, μιλάς κυρίως για τουρισμό. Για τουρισμό. Αλλά εκτός από τον τουρισμό υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που πραγματικά τα υποστηρίζουμε και επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται μόνο στην Κρήτη. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις με έδρα στην Κρήτη που όχι μόνο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδας. Ναι. Τώρα να μην αναφέρουμε ονόματα. Για την Κρήτη είναι πολύ σημαντική και η πρωτογενής παραγωγή, mm-hmm, και η δευτερογενής παραγωγή. Και είναι σημαντικό ότι στέκεται σε δύο πόδια. Στέκεται και στο πόδι του τουρισμού, αλλά δεν έχει αφήσει τις άλλες δραστηριότητες της. Το οποίο δείχνουν μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Mm-hmm. Και σε αυτή την ισορροπημένη ανάπτυξη, κύριε Βενετσιάνο, βλέπουμε το κομμάτι του εργαζόμενου και τις ανάγκες για εργασία και για δυναμικό. Μιλήσατε, ας πούμε, πλην για τον τουρισμό. Εκεί βλέπουμε και μεγάλες ελλείψεις ότι έχει να κάνει σε εργαζόμενους. Γιατί όμως, γιατί βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις και καλύτερους μισθούς προσφέρουν και καλύτερες συνθήκες πλέον. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη? Νομίζω ακούτε πιο πολύ τα περσινά παράπονα. Πέρσι, όλοι οι επιχειρηματίες στον τουρισμό είχαν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο βουνό που ήταν η έβρεση προσωπικού απέναντί τους. Θεωρώ το πρόβλημα ήταν διφυές. Απ' τη μια πλευρά, ναι, όντως έλειψαν και λείπανε εργατικά χέρια. Απ' την άλλη μεριά, θεωρώ ότι ο εργαζόμενος στον τουρισμό δεν αποτελούσε ένα στέλεχος όπως αναφέρατε πριν, δεν αποτελούσε ένα εξειδικευμένο εργαζόμενο. Νομίζω σιγά σιγά όλοι οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται ότι πλέον ο εργαζόμενος στο ξενοδοχείο δεν είναι κάποιος που απλά προσφέρει δύο υπηρεσίες. Είναι μια εξειδικευμένη εργασία η οποία και πρέπει να αμείβεται σωστά, αλλά πρέπει να παρέχονται και κάποιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο θέμα συζήτηση με τους ξενοδόχους είναι πώς θα βρούνε ωραία δωμάτια για να στεγάσουν το προσωπικό τους, ώστε να μπορούν να τους παρέχουν όχι μόνο χρήματα, αλλά και μια ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Θεωρώ αυτό είναι ένα άλμα στην αντίληψη, το οποίο κατακτήθηκε και πλέον είναι στο μυαλό του κάθε επιχειρηματία. Επειδή η αλήθεια είναι, έτσι καταγράφοντας και το ρεπορτάζ, βλέπουμε ότι η Eurobank διαχρονικά μας έχει συνηθίσει να παρακολουθεί στενά τον κλάδο των ξενοδοχείων έτσι και των τουριστικών επιχειρήσεων και μάλιστα παρουσιάζει τακτικά και δράσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες πάνω στις ανάγκες αυτές. Κάνοντας έναν απολογισμό, τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, η Eurobank δεν κοιτάει μόνο τον τουρισμό, είναι μεγάλη η γκάμα των πραγμάτων που θέλει και χρηματοδοτεί και υποστηρίζει. Τον τουρισμό τον προβάλαμε ως πεδίο που έπρεπε να χρηματοδοτηθεί εδώ και 12 χρόνια, όταν ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν ήταν αυτό το καθιερωμένο που ζούμε σήμερα. Mm-hmm. Θεωρούσαμε όμως ότι εκεί είναι η δυναμική. Αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις και στην ενέργεια, στην ενεργειακή μετάβαση, επενδύσεις και στη μεταποίηση, στην οποία επενδύσεις δεν ακούγονται πάρα πολύ, αλλά πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα. Προφανώς, μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας είναι η ναυτιλία.
Είμαστε πραγματικά από τις παγκόσμιες δυνάμεις στην ναυτιλία, με όλο το οικοσύστημα να υποστηρίζεται κυρίως από την Ελλάδα, και είναι κάτι που ως τράπεζα το υποστηρίζουμε. Αλλά το καθήκον μας ως τράπεζα είναι να υποστηρίξουμε κάθε υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα. Γιατί η χώρα δεν θα πάει μπροστά μόνο με τον τουρισμό, μόνο ναυτιλία, μόνο με την ενέργεια. Πρέπει να δημιουργήσεις ένα σύνολο δραστηριοτήτων που θα προάγει το αποτέλεσμα. Και όπως είπαμε, το κλειδί είναι οι επενδύσεις. Χωρίς επενδύσεις, ούτε εμείς θα πάμε μπροστά, ούτε η χώρα θα πάει μπροστά. Σε ένα πιο φιλικό πλέον επενδυτικό περιβάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου λέτε, και εγώ κρατάω και το κρατάω θετικό στοιχείο το ότι μιλάτε για τομείς της οικονομίας, όχι μόνο τουρισμό. Σας ρώτησα για τον τουρισμό, βέβαια, με αφορμή έτσι και τη συζήτηση που κάναμε πάνω στον τουρισμό, αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι των επενδύσεων, της μεταποίησης, όπως είπατε, αλλά και της ενεργειακής μετάβασης, της ναυτιλίας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τομείς της οικονομίας οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δυναμικοί. Και όταν υπάρχει και όταν υπάρχουν σωστές συνέργειες, τότε μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ακριβώς. Και νομίζω ότι όλο το επενδυτικό κοινό, όχι μόνο οι Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και διεθνώς, αναγνωρίζουν το γεγονός ότι υπάρχει πεδίο επένδυσης στη χώρα. Μία διευκόλυνση χρειάζεται σε διάφορους τομείς, ώστε να επιταχυνθούν αυτές οι επενδύσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτή την συζήτηση. Πάντα ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις μαζί σας και καλή συνέχεια. Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα και εσείς, αλλά και η διοίκηση της Eurobank συνολικά για την περιοδία την οποία κάνετε στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα πολύ ευχάριστο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Έτσι. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.